Καλημέρα, είμαι ο Πάνος και αποφάσισα να κάνω έτσι μια σειρά βιντεάκια λίγο τυχαία, δηλαδή να βρω παλιά περιοδικά και απλά να τα κοιτάζουμε, έτσι. Τα ονομάζω βιντεάκια της Κυριακής πρωί, γι' αυτό το ποστάρω και Κυριακή πρωί αυτό. Πίνεις το καφεδάκι σου, άλλοι διαβάζουν την εφημερίδα τους, άλλοι τα περιοδικά τους. Εγώ βρήκα ένα παλιό που έχω εδώ πέρα, έτσι θα το δούμε μαζί, ένα ταξιδιωτικό, να ταξιδέψουμε κοινοητικά. Το είχα πάρει, θυμάμαι, από ένα περίπτερο, είναι ένα μεγάλο τέρχος, χοντρό, θυμάμαι. Φανταστείτε, είναι σε δραχμές ακόμη, οπότε είναι παλιό. Είναι κάποιο περιοδικό, Cosmos Travel λέγεται, το οποίο εδώ συγκεντρώνει δύο τεύχη, το 13 και το 14. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε μαζί, έτσι να περάσει λίγο η ώρα, να πιούμε το καφεδάκι μας. Να σας πω πολύ καλύτερα από κάτι εφημερίδες τραγικές, τέλος πάντων δεν θέλω, και γεμάτες παραπληροφόρηση. Εδώ κάποια τεύχη που είχαν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει. Δεν ξέρω κι εγώ καν τι έχει. Δεν θυμάμαι. Travel έτος, δεύτερο τέχος 13, δραχμές 1.300. Κένια. Εδώ η Καμιλοπάρδαλη. Κένια, το βασίλειο της Άγριας Κραυγής. Μαλαισία στους λόφους με τη μεθυστική ευωδία. Θεσσαλονίκη, η Μητρόπολη της Διασκέδασης. Κοπενχάγη, με τους Βίκινγκ και τη Μικρή Γοργόνα. Μάνι, μάνι, πήγαμε στο μισό πλανήτη, με το μυαλό μας. Είναι ωραία τα ταξίδια, πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μπορεί να πηγαίνει όλος ο κόσμος. Όσοι μπορείτε να πάτε δηλαδή, τώρα πια έχουν γίνει πιο εύκολα. Υπάρχουν προσφορές, καμία σχέση με το παρελθόν. Όσοι δεν έχετε πολλές υποχρεώσεις ή και αυτοί που έχουν και μπορούν, ό,τι μπορείς να το κάνεις, κάτω. Είναι όμορφα τα ταξίδια, ανοίγει το μυαλό. Δεν το συζητάω, είναι μόνο θετικό. Εντάξει, υπάρχει ο COVID τώρα, αλλά είπαμε, ό,τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα editorial εδώ πέρα, μια εισαγωγή. Αλληλογραφία. Ωραίο. Πολύ καλό. Ρομαντικό θα έλεγα. Για πάμε να δούμε. Διαφημίσεις. Κάποτε υπήρχαν και διαφημίσεις στα περιοδικά. Γι' αυτό και υπήρχαν και πολλά περιοδικά. Και τώρα υπάρχουν, αλλά εντάξει, η ποιότητα έχει πέσει στα τάρταρα, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, άμα ψαχτείς, πάντα κάτι καλό θα βρεις. Κάποιο αεροδρόμιο δείχνει εδώ. Πώς να μην χαθείτε στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Μάλιστα. Καλά. Εδώ κάτι συνεντεύξεις. Κάποια εστιατόρια, είχε και τέτοια θέματα. Κάποιοι σεφ. Πάμε στον πρώτο προορισμό. Κουάλα Λουμπούρ, εκεί που σβήνει η Ασία του παρελθόντος. Μάλιστα. Μια πόλη, λέει, που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και προσπαθεί να αποτινάξει την Ασία του παρελθόντος. Στις παρυφές της εικόνες οικίες, φυτείες ρυζιού, νεροβούβαλοι, παράγκες και αγρότες με κονικά καπέλα. Στο κέντρο, το χρυσό τρίγωνο, όπως το αποκαλούν οι σύγχρονοι ουρανοξύστες, στεγάζουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Τα αποικιοκρατικά κτηρία, ο Ισλαμισμός, ο Ινδουισμός, οι Κινέζικες γεύσεις δημιουργούν μια πολύχρωμη πολυεθνική ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την Κουάλα Λουμπούρ. Εδώ ένας ουρανοξύστης φωτιζόμενος τη νύχτα, όμορφος. Και εδώ κάποια σπίτια δίπλα στο ποτάμι, μάλλον στη θάλασσα, δεν ξέρω που είναι. Έτσι, σαν παρακούπολη φαίνεται λιγάκι η αντίθεση. Στη Μαλαισία βρισκόμαστε, να πω. Έχει εδώ 2-3 σελίδες. Φεύγουμε, παίρνουμε το αεροπλάνο μας και πάμε στην Κένια, στο βασίλειο της Άγριας Κραυγής, Αφρική. Εντάξει, εκεί πηγαίνεις να δεις τα ζώα κυρίως, τα ελεύθερα, τους ανθρώπους, τα παιδάκια εδώ, όμορφη φωτογραφία.
Αφρική, μια τεράστια ήπειρος, ελέφαντες. Είναι υπέροχο να μπορείς να πας, να τα δεις και να τα φωτογραφίσεις. Να τα φωτογραφίσεις έτσι, όχι να τα σκοτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και σκοτώνουν τα ζώα, αν είναι δυνατόν. Πάτα το κλικ και φωτογράφισέ τα. Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό? Στο βάθος λέει βουνοκορφές του θρυλικού Κιλιμάντζαρο, του βουνού. Χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες από τη φυλή Σαμπούρου. Πιο ιδιαίτερο ταξίδι βέβαια αυτό από την Αφρική. Να πω ότι αν ταξιδέψεις εκτός Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικά, γιατί στην Ευρώπη είναι όμορφα, αλλά πάνω κάτω οι χώρες έχουν κάτι το παρόμοιο, την παλιά πόλη. Ενώ αν φύγεις εκτός, πας Ασία, Αφρική, είναι εντελώς διαφορετικά. Εντάξει, εγώ μια φορά έχω ταξιδέψει στην Ασία, στο Μπαλί. Νομίζω υπάρχει και εδώ πέρα ο χάρτης της Κένυας. Διαφημίσεις εδώ, Wending Tours. Πάμε πίσω στην Ευρώπη λοιπόν, Κοπενχάγη. Με αυτά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εδώ, όμορφα. Είναι η πρωτεύουσα της Δανίας, όπως ξέρετε. Εδώ η χαρακτηριστική Γοργόνα. Η σημαία. Κάποια καφέ. Πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν στο λιμάνι. Όμορφα. Ωραία και για φωτογραφία εκεί πέρα. Κάποια εκδήλωση λέει, ο κόσμος περιμένει τη βασίλισσα Μαγκρέτε τη δεύτερη, μάλιστα. Αυτοί έχουν ακόμη βασίλισσα εκεί πέρα. Το κάστρο Κρόμπορκ, εκεί όπου διαδραματίστηκε το έργο του Σέξπιρ, Άμλετ. Πολύ ενδιαφέρον. Παρίσι του Βορρά το αναφέρουν εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Αυτές εδώ τις ταμπέλες τις είχα δει και στην Αυστρία όταν είχα πάει. Πολύ όμορφες, πάνω από τα καταστήματα. Με ένα συντριβάνι. Πλατείες. Όμορφα, αλλά είναι πιο ακριβά αυτά τα ταξίδια. Είναι ακριβές αυτές οι χώρες για μας τους Έλληνες, αλλά εντάξει. Μπορείς να πας και πιο οικονομικά, να το ψάξεις. Πάμε στη Μαλαισία. Ταξίδι στους λόφους με το τσάι. Εδώ βλέπετε μαζεύουν το τσάι. Τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα κτίρια δίπλα-δίπλα. Τώρα φανταστείτε ότι αυτό το περιοδικό είναι και παλιό. Μετά από πόσα χρόνια κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό, 15-20 ξέρω εγώ, θα έχουν αναπτυχθεί και περισσότερο τα αστικά κέντρα. Αλλά η φύση δεν συγκρίνεται, όπως εδώ ας πούμε. Τι όμορφα. Εδώ συλλογή του τσαγιού, φυτίες. Εδώ σου δίνει και κάποιες πληροφορίες, μικρός οδηγός, πληθυσμός, 18 εκατομμύρια κάτοικοι, το κλίμα που είναι υποτροπικό, με τι θα κινηθείτε, τι θα αγοράσετε, τι θα φάτε κλπ. Παλμύρα, στην έρημη πόλη της Βασίλισσας Ζινοβίας. Γνωστή σε όλο τον κόσμο, η πόλη των Φινίκων ορθώνεται βουβή μέσα στο κίτρινο χώμα της Συριακής ερήμου και αναπολύει τις δόξες της Βασίλισσας Ζινοβίας, των Καραβανιών και της τέχνης του 3ου μετά Χριστού αιώνα. Περιπλανόμενη ανάμεσα στα ρήπια, συναντώντας τις φυλές των Βεδουίνων που σήμερα τα έχουν κάνει σπίτι τους, ζούμε μια άλλη εποχή, την εποχή των ρομαντικών εξερευνητών. Εδώ μια όμορφη νεαρή κοπέλα. Καμήλες λέμε, πολύχρωμα στολίδια, έτοιμες για καμηλοδρομία. Κάποιες διαφημίσεις.
Εδώ έχει κάποια νέα γενικότερα. Ερωτήσεις λέει για άνετο ταξίδι. Πάμε Ελλάδα, πάμε Θεσσαλονίκη, όμορφη πόλη, το άστρο του Βορρά. Καμιά φορά κοιτάζουμε το παγκόσμιο χάρτη και δεν έχουμε πάει στη δικιά μας τη χώρα, έτσι. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Εντάξει, μια πιο μαζεμένη πόλη σε σχέση με την Αθήνα. Έχει πιο έντονη προσωπικότητα, η Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι σαν ένα, δεν μπορείς να το πεις χωριό, αλλά εντάξει, εδώ είναι, στην Αθήνα είναι πιο χάος. Όμορφα. Έχει εδώ και χάρτη και μικρό οδηγό λέει. Πάμε στη Βέρεια, μένουμε Βόρεια. Δεν έχω πάει στη Βέρεια. Θα ήθελα πολύ. Αυτά τα σπίτια μου θυμίζουν και Ιωάννινα, μου θυμίζουν και Βόλο, αυτό το στυλ των κτηρίων. Βέρεια. Πήρε το όνομά της από την κόρη του βασιλιά Βέρη. Βεργίνα από κάτω. Ό,τι ανακαλύφθηκε από το παλέτι του Φιλίππου. Εδώ όμορφα χρώματα, δείγματα περίτεχνης αρχιτεκτονικής στα αρχοντικά της εβραϊκής συνοικίας. Έχει παλιά αγορά, να περιηγηθείτε. Παζάρ εδώ χαμός από κόσμο, προ-COVID προφανώς. Νάουσα, άλλη μια ωραία πόλη, καταράκτες. Στην κεντρική Μακεδονία, στον ομό Ημαθίας. Στη δυτική πλευρά του Βερμίου, μια μικρή πόλη με πολλά γάργαρα νερά σας περιμένει. Εκεί που ο Αριστοτέλης, ως διδάσκαλος του Αλέξανδρου, μοίρασε πλουσιοπάραχα τις γνώσεις και τη σοφία του. Η Νάουσα θα σας κεράσει κρασί από την ποικιλία ξινόμαυρο, θα σας αποδιάσει με τις μυρωδιές των ονοπωροφόρων, θα σας ζεστάνει με τις κλεινισμένες κουβέρτες της και με χαρά θα σας ξεναγήσει στα στενά της. Αυτό είναι το όμορφο με τα ταξίδια, δεν είναι μόνο τα τοπία, είναι και η ιστορία που μαθαίνεις. Η πόλη εδώ πέρα. Εδώ ένα κανόνι από το Λαογραφικό Μουσείο. Και φυσικά Ελλάδα χωρίς νησιά δεν γίνεται. Σκιάθος. Με τα Πεύκα. Στις Ποράδες, οι Κουκουναριές, η πολύ γνωστή παραλία. Χαρακτηριστικό του νησιού είναι το πράσινο. Που λείπει από το Αιγαίο. Το κάθε να έχει την ομορφιά του βέβαια. Κάριστος. Άλλος ένας προορισμός. Τα άφθονα νερά, τα έφορα εδάφη, η αγάπη των κατοίκων, η καλή ρημοτομία της, ο όρμος που προφυλάει από τη μανία του Κάβο Ντόρο και τα δύο κάστρα, ένα στο λόφο και ένα κάτω στην παραλία, που τις παραστέκουν ως φύλακες άγγελοι, κάνουν την Κάριστο έναν άκρως ενδιαφέροντα φθινοπορεινό προορισμό. Μάλιστα, ωραίο, γιατί τώρα έχουμε και φθινόπορο. Να σας πω, αυτές είναι οι καλύτερες διακοπές. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τώρα που έχει αλλάξει και το κλίμα, κρατάει πιο πολύ ο καιρός, οι βροχές δεν είναι τόσο συχνές. Βέβαια, όταν έρχονται, μπορεί να είναι πιο έντονες. Όμορφα. Βάλια κάλτα. Υπέροχα και εδώ, άλλου είδους φύση. Πάμε στην Ήπειρο τώρα, φθινόπωρο. Το φθινόπωρο η ομορφιά πάει στα ψηλά βουνά. Με τις αισθήσεις και τη φωτογραφική μηχανή την αναζητούμε στην καρδιά της ορεινής Ελλάδας, στη μεγαλόπρεπη Πίνδο. Και εκείνη με τη συνέπεια που χαρακτηρίζει τη φύση ήταν εκεί στη ζεστή κοιλάδα, τη Βάλια Κάλτα, τυλιγμένη στα άπειρα χρώματα του φθινοπόρου. Μοιάζει απίστευτο, αλλά ο εθνικός δρυμός της Πίνδου είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που μπορείς τόσο εύκολα να πλησιάσεις τον παράδεισο. Πραγματικά και ειδικά αυτή την εποχή που είναι φθινόπωρο, Νοέμβριος, το Σεπτέμβριο, όλη η Ελλάδα βέβαια, αλλά ειδικά εκεί στην Ήπειρο τα χρώματα είναι απίστευτα. Τα παλιά γεφύρια, τα πέτρινα φυσικά και οι αρκούδες. Έχει και αφιέρωμα για την αρκούδα, γιατί αν είναι κάπου να συναντήσεις αρκούδα, εκεί θα τη συναντήσεις, η αλήθεια είναι. Ωραίο, χρήσιμο να μάθουμε.
και να τις προστατεύουμε, να τις προσέχουμε. Κοσμοαντικείμενα λέει, ταξιδιωτικά ενθύμια, κάποια vintage παλιά αντικείμενα και όχι μόνο, εδώ βλέπω και κάμερες κανονικές. Εντάξει, χρήσιμα για τον ταξιδιώτη. Σταυρόλεξο. Άλυτο. Να τι θα κάνω μετά, μου φαίνεται. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε και γρήγορα και στο άλλο τεύχος. Έτσι, γιατί εδώ η κάμερα τραβάει μέχρι 20 λεπτά και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Έχει διάφορα νέα μπροστά, τζέντα, κάποτε Σιφουνάκης, υπουργός τουρισμού. Όπου και από το ντύσιμο καταλαβαίνεις ότι είναι παλιό το περιοδικό κάπως. Μεξικό. Μεξικό και αυτό ένα... Εντάξει, μεγάλο ταξίδι, θες αρκετά χρήματα για να πας εκεί, αλλά θα δεις καταπληκτικά πράγματα. Ρίγα, μια πόλη της Βαλτικής. Όπως βλέπετε, πηγαίνουμε από το ένα μέρος του πλανήτη στο άλλο. Γιατί όχι, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία. Αυτά είναι άλλου είδους κοσμοέρευνα, λέει. Α, παλί. Ναι, να και κάπου που έχω πάει και εγώ. Πολύ όμορφο μέρος, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ιδιαίτερο γιατί είναι ένα νησάκι της Ινδονησίας. Στην Ινδονησία οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι. Εκεί όμως είναι κυρίως Ινδουιστές. Είναι σε διαφορετικό μέρος. Έχει πανέμορφους ναούς. Έχει φύση, έχει ωραία φαγητά, είναι φτηνά. Έχει παράδοση. Θα κάνω κάποιο αφιέρωμα, εφόσον έχω πάει και έχω κάποια πράγματα να μιλήσω κάποια άλλη στιγμή. Στο δείχνω λίγο γρήγορα. Αξίζει να πάτε. Τα εισιτήρια είναι που είναι... Αλλά εντάξει, με μια οργάνωση θα μαζεύεις τα χρήματα κάπως, αν μπορείς δηλαδή. Να το δω το παλί. Πάμε Αγία Πετρούπολη. Πάμε στο κρύο τώρα εδώ πέρα. Μαδερόσια. Με τα παλάτια της. Εδώ τους χρυσούς τρούλους. Πολύ όμορφα. Παμπούσκες. Τι άλλο έχει. Μέξικο City. Στα έθνη των Αζτέκων. Α, εκεί θα ήθελα να πάω πάρα πολύ. Να δω τους αρχαίους πολιτισμούς. Είναι καταπληκτική. Κρουαζιέρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενδιαφέρον και αυτό. Έχει για σκι αφιέρωμα, για όσους κάνουν σκι. Ναι. Εδώ διάφορες διαφημίσεις. Εδώ σου έχει τώρα κάποια ξενοδοχεία, καταλήμματα που σου προτείνει. Βόνιτσα. Η γραφική κομμόπολη με το παραμυθένιο κάστρο. Όμορφα. Ελάτι Περτούλη. Κοντινή προορισμή για τους Αθηναίους και όχι μόνο. Σχετικά. Όμορφα μέρη. Τα Άγραφα. Με στο πράσινο πνιγμένα. Μάλιστα. Σαρούχλα. Η Λίμνη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Και τη Μιτσάνα εδώ πέρα. Θα τα συνεχίσω αυτά τα βιντεάκια, έτσι να βλέπουμε φωτογραφίες, να λέμε και κάποια πράγματα. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να πάτε πολλά ταξίδια και να έχουμε να συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Αν θέλετε κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like, ένα σχόλιο, για να μπορέσω και εγώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.